Φίλες και φίλοι του Xlibris, καλησπέρα. Ελπίζω να περάσετε καλά αυτές τις προηγούμενες ημέρες και να βρήκατε και χρόνο να διαβάσετε κάποιο από τα αγαπημένα σας βιβλία. Και πάλι αν όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να περάσατε όμορφα. Εγώ βρήκα ευκαιρία με το λίγο εξτρά ελεύθερο χρόνο που είχα να ολοκληρώσω το βιβλίο το οποίο διάβαζα τον προηγούμενο καιρό και ήταν το βιβλίο «Η παρακμή και η άνοδος της δημοκρατίας». Είναι από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και φυσικά συγγνώμη, ξέρω το συγγραφέ του David Stasavage από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι non-fiction φυσικά, είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι, παρότι ίσως θα έλεγε κανείς με μια πρώτη ματιά από τον τίτλο, φιλοσοφικό περί της δημοκρατίας και της παρακμής της δημοκρατίας, μάλλον θα έλεγα μια επιστημονική μελέτη, μια ιστορική θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, όχι ακριβώς ιστορική με την έννοια ότι δεν παρουσιάζει τα γεγονότα με... Δεν επικεντρώνεται σε γεγονότα και σε χρονολογική σειρά, όμως είναι ιστορική διότι εξετάζει την ιστορία εξέλιξης της δημοκρατίας από τη λεγόμενη πρώιμη δημοκρατία μέχρι την σύγχρονη μορφή που αυτή έχει πάρει. Και γι' αυτό είναι το παράδοξο, παράδοξη σειρά του τίτλου που λέει «Η παρακμή πρώτα και η άνοδος της δημοκρατίας». Εννοεί, όπως θα διαβάσετε στο βιβλίο, εννοεί την παρακμή της πρώιμης, της αρχαίας, αν θέλετε, του αρχαίου τύπου, όπως θα λέγαμε εμείς στη χώρα μας, δημοκρατίας και την άνοδο της σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της σύγχρονης δημοκρατίας όπως την βιώνουμε σήμερα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι, παρουσιάζει, καθώς παρουσιάζει στα κεφάλαιά του, εξετάζει διάφορες πτυχές από την πρώιμη αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και κυρίως εξετάζει το πώς και το γιατί αναπτύχθηκαν δημοκρατικού τύπου συστήματα σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες χώρες θα λέγαμε, αλλά όχι πάντοτε χώρες, σε διάφορες περιοχές, σε διάφορους λαούς, ανά τις ιστορικές περιστάσεις και ανά την Ιφίλιο. Το εξετάζει από κοινωνικο-οικονομική θα λέγαμε σκουπιά και προσπαθεί με τα επιχειρήματα να βρει μάλλον μοτίβα και να διατυπώσει επιχειρήματα που εξηγούν κατά κάποιο τρόπο το γιατί σε κάποιες περιοχές του κόσμου εδραιώθηκε η δημοκρατία και πώς εξελίχθηκε αυτή στη συνέχεια, σε ποιες περιπτώσεις εξελίχθηκε στη σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία και γιατί σε αυτόν τον τύπο δημοκρατίας και όχι σε κάποιον άλλον, όπως επίσης βέβαια πραγματεύεται και μη δημοκρατικά καθεστώτα και προσπαθεί εφαρμόζοντας τις έρευνες, τα συμπεράσματα από την έρευνά του, να εξηγήσει γιατί σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, σε άλλες χώρες δεν ήταν εφικτή η πορεία προς τη δημοκρατία, αλλά αντίθετα ήταν μια, πήγαν προς ένα απολυταρχικού τύπου καθεστώτα. Και φυσικά εξετάζει και τις, ας πούμε, τα ενδιάμεσα στάδια, τη διολίσθηση από τις δημοκρατίες προς την απολυταρχία ή από την απολυταρχία προς τη δημοκρατία και καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να σας πω τα συμπεράσματα, όχι ότι θα έχει, γιατί μιλάμε για ένα επιστημονικό βιβλίο εδώ πέρα, δεν μιλάμε για ένα whodunit, να μέσα αποκαλύψω την πλοκή. Όμως έχει σημασία και τι πιστεύω τα συμπεράσματα αυτά με τον τρόπο τουλάχιστον παρακολουθώντας την επιχειρηματολογία του συγγραφέα ο αναγνώστης λίγο πολύ φτάνει ή βλέπει την πολλή εξέλιξη των συμπερασμάτων. Έχουν σχέση και επιτυχημένα κατά τη γνώμη μου επιχειρηματολογία του συγγραφέα έχουν σχέση και με τις κοινωνικές συνθήκες και με τις κυρίως και με τις γεωγραφικές και οικονομικές συνθήκες σε κάθε περιοχή που εξετάζουμε. Βέβαια, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι βλέπουμε ότι η δημοκρατία είναι ένα σύστημα το οποίο έχει και αυτό
την προβληματική του από πίσω, δηλαδή δεν είναι ένα σύστημα το οποίο κάποια στιγμή έγινε και πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, είναι ένα σύστημα το οποίο είναι, όπως και κάθε σύστημα διακυβέρνησης, είναι ζωντανό, είναι σε εξέλιξη, γιατί δεν έχουμε σταματήσει ούτε οι άνθρωποι να κυβερνώνται, ούτε οι κυβερνώντες, είναι, όπως το χαρακτηρίζει και ο ίδιος ο συγγραφέας, ένα πείραμα σε εξέλιξη. Θα μου επιτρέψετε προσωπικά να πω ότι μου άρεσε το βιβλίο πολύ, πέρα από την ιστορική του πλευρά, βλέπετε μια πλήρη ιστορική εξέλιξη της δημοκρατίας, των διαφόρων τύπων δημοκρατίας ανά τους αιώνες και ταυτόχρονα τις πολιτικές και κοινωνικές καταβάσεις, συνθήκες οι οποίες επέτρεψαν ή επέβαλαν τη διακυβέρνηση αυτή, και πραγματικά το συστήνω σε όσων ενδιαφέρον και για την πολιτική ιστορία και για την κοινωνική ιστορία, να συστήνω αυτό το βιβλίο. Τώρα, αντί επιλόγου, θα προτιμούσα να σας διαβάσω το τελευταίο απόσπασμα από το βιβλίο, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ένα μοτίβο το οποίο το έχω δει και σε άλλα βιβλία που έχω διαβάσει και σας έχω παρουσιάσει παλαιότερα που σχετίζονται με το θέμα της δημοκρατίας, των δημοκρατικών θεσμών και και των προβλημάτων της πολιτικής της σήμερα ημέρα, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, είναι τις τελευταίες παράγραφους του βιβλίου. Την ίδια στιγμή πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διατήρηση της σύγχρονης δημοκρατίας σχετίζεται με δύο προκλήσεις οι οποίες δεν υφίστανται στις προγενέστερες εκδοχές. Πρόκειται για τους κινδύνους της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας και της δυσπιστίας των πολιτών. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών απαιτεί διαρκή προσπάθεια και επενδύσεις, γιατί πρέπει να θυμόμαστε πως μολονότι η συμμετοχή στη σύγχρονη δημοκρατία είναι πολύ ευρεία, διατρέχει επίσης τον κίνδυνο να μην είναι πολύ βαθιά. Τέλος, πρέπει να έχουμε κατά νου πως το γεγονός ότι η σύγχρονη δημοκρατία απλώς επιβιώνει δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ικανοποιημένοι με το πώς λειτουργεί αν οι 5.000 κυριαρχούν επί των 5 εκατομμυρίων. Αντί να ρωτάμε αν η δημοκρατία θα επιβιώσει, πρέπει αντίθετα να ρωτάμε αν θα είμαστε ικανοποιημένοι με μια δημοκρατία που απλώς επιβιώνει. Και με αυτό το πολύ σημαντικό κατ' εμέ ερώτημα, μια και στη χώρα μας είμαστε σε προεκλογική περίοδο και με όλα όσα αυτά τα οποία δυστυχώς παίζουν στα νέα, στις διαβάσματα σύνδεσης και για τη χώρα μας αλλά και για τον κόσμο, θα σας αφήσω και θα σας προσκαλέσω μάλλον να διαβάσετε και εσείς αυτό το βιβλίο, όπως και άλλα βιβλία τα οποία ασχολούνται με τα θέματα αυτά τη σήμερα ημέρα. Αυτά λοιπόν, και θα τα πούμε στο επόμενο Ex Libris.